Καταρχά, σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο τη γρήπη, ε, το Υπουργείο Υγεία έχει εξασφαλίσει 4.200.000 δόσει. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από τι αρχέ Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Δεκέμβρη. Θα, εμβολια... θα εμβολιάσουμε με βάση το ΑΜΚΑ πρώτα απ' όλα τι ευπαθεί ομάδε, αυτού που έχουν ανάγκη και πρέπει, του υγειονομικού μα, από τον Οκτώβριο, Οκτώβριο. μέχρι το Οκτώβριο. Δεκέμβριο, 4.200.000 δόσει είναι ρεκόρ. Πήραμε ένα εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πέρσι. Και πέρσι πήραμε ένα εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πρόπερση. Ξεκινήσαμε Άρα, λοιπόν, με ξεκινάμε, τον λοιπόν, Οκτώβριο, ε, να μην φοβούνται, πείτε το αυτό ω γιατρό τώρα, ω γιατρό, να μην φοβούνται να κάνω το εμβόλιο τη γρήπη. Λοιπόν, γρήψης. ίσα ίσα. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι και χτίσαμε ένα τείχο ανοσία για τον ιό τη γρήπη και έτσι μπορέσαμε να αντέξουμε και τον κορονοϊό μαζί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, θέλω να σα θυμίσω ότι πριν από λίγε μέρε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα ε, Βαντελάιεν, του ήταρε ίδια την πολύ μεγάλη επιτυχία τη Ευρώπη στη συμφωνία με την Άστρα Ζένεκα για ε, 300 εκατομμύρια 100, 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου αυτού του Cambridge μαζί με την Άστρα Ζένεκα που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Ναι. Άρα αν όλα πάνε καλά η Ελλάδα θα έχει το πρώτο κομμάτι αυτών των δόσεων στο τέλος Δεκεμβρίου και θα πάρει τέλος Δεκεμβρίου, Αυτό είναι πολύ σημαντικό. τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Σε 7, δο... σε 7 θυματικές παραδόσεις θα πάρει αυτό που της αναλογεί από το εμβόλιο αυτό το οποίο έχει ήδη συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν είναι, ε, κύριε Ποφάντη, ε, μια ατέρμονη προσπάθεια η Φτάνω... οποία δεν έχει φω στο τέλο του τούνελ. Θέλω να πω στου συμπολίτε μα. Αν όλα πάνε καλά, πόσε περίπου δόσει θα... Θα, ξε, θα ξεκινήσουμε. Λογικά, σωμάδες, θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε 700.000 δόσει τον Δεκέμβρη και. 700.000 δόσει. Ε, που θα είναι μονή διπλή δόση, μονό ή διπλό εμβολιασμό, δηλαδή δεν χρειαστεί ένα δεύτερη μία δόση ή δεύτερη δόση. Θα ξεκινήσουμε από τι ευπαθεί ομάδε και θα πάμε σε όλο τον πληθυσμό μα. Θέλω να επαναλάβω. 700.000 η πρώτη δόση μόνο. Μάλιστα. Και όλε οι υπόλοιποι συνολικά. Θα, θα, στο σύνολό του θα φτάσουν στο ποσό αυτό το οποίο μα αναλογεί, είναι νομίζω γύρω στα 3, -3 εκατομμύρια δόσει. Μένει, να, μένει να, να διασαφινιστεί με τι τελευταίε δύο του συμβολέου. Θα ρωτήσουν τώρα οι ειδικοί. Πριν η πρώτη Λεπτό. Πρώτη και δεύτερη, σε δύο κλίμακε. Γιατί εσεί κάτι ξέρετε εδώ. Μισό λεπτό. Θέλω λοιπόν να πω και αυτό είναι το σημαντικό ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Υπάρχουν αυτοί οι επόμενοι μήνες. Αντέξαμε τόσο καλά μέχρι τώρα. Θα κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθειά μας. Τα βασικά θα φοράμε μάσκες σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς, χώρου χώρους όπου υπάρχει συχνοτισμός. Θα πλένουμε τα χέρια μας, θα τηνούμε τις αποστάσεις ασφαλείας, θα φροντίσουμε τις ευπαθείς ομάδες και θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι μαζί ξανά την προσπάθειά μας. Δεν με απασχολούν η κοινικοί. Και δεν με απασχολούν αυτοί οι οποίοι ε, μιλάνε για σενάρια συνωμοσία. Είναι λίγοι όλοι αυτοί. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι πίστεψαν ότι ποτέ στη χώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι και να βελτιωθεί. Εμεί αποδείξαμε στον χώρο τη υγεία ότι μπορούμε να κάνουμε και μικρά θαύματα. η πρωθυπουργό, η κυβέρνηση, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, οι, οι καθαρίστριε, οι τραπεζοκόμοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν ω μία γροθιά. Άρα. Όλοι μαζί. Και έτσι θα πάει η ελληνική κοινωνία. Όλοι μαζί, λίγο υπομονή, εγκράτεια, τηρούμε ξανά τα μέτρα. Αγαπάμε και στηρίζουμε του παππούδε και τι γιαγιά μα σε παθεί ομάδε. Και εδώ ναι, είμαστε ναι, να τα ξαναπούμε όταν θα χρειαστεί. Ναι, ναι. ναι. Ένα μήνυμα στου νέου, ένα μήνυμα σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο, γιατί ταξιδεύουν, κλείσουμε. γιατί επιστρέφουν και γιατί του έχουμε λίγο στοχοποιήσει κι εμεί. Αλλά εν τέλει, τι θα γίνει με του νέου. Ποιο ήδη, είναι το δικό σα μήνυμα, Σίγουρα. Ήδη στα social media, με το στείλα ήδη στο, στο, στο Instagram πριν από λίγε μέρε. Ο μέσο όρο έχει πέσει κάτω από τα 40 έτη, στα 36 έτη και κατεβαίνει κι άλλο. Σημαίνει ότι αυτά τα νέα παιδιά δεν είναι άτροδα πρώτον. Δεύτερον, ε, μπορώ να πω προσωπικέ ιστορίε με νέα παιδιά τα οποία έχουν μπει στην αστυνομία μα, έχουν διασωλωθεί και κινδυνεύουν. Αλλά πάνω απ' όλα ξέρω ότι αυτά τα νέα παιδιά αγαπάνε του γονεί του και την σπουδέ σα. Το μήνυμάσαι. παρακαλώ. πιστεύω ειλικρινά ότι όλοι μαζί θα κάνουμε την προσπάθειά μα, καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο ιό. Θα προστατεύσουμε ο ένα τον άλλον. Ε, ξέρετε, εγώ έπαιξα μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Και πιστεύω στο ομαδικό παιχνίδι. Μας Όλοι είστε. μαζί θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε, να είστε καλά για την εξαιρετική πολύ. κουβέντα. Κρατάμε το εμβόλιο, κρατάμε την αισιοδοξία του Υπουργού, φίλε και φίλοι. Και νομίζω ότι η την θα... πειθαρχία των και νέων πιθαρχία. που θα υπομονή, πρέπει να επιδείξουν. Υπομονή μέχρι το Δεκέμβρη να πάνε όλα καλά και να βρεθεί και να μπορέσει να φύγει και του ο πάνω μα. Μπομ, πάμε σε